Είμαστε εδώ και είμαι πολύ χαρούμενος που είναι μαζί μας σήμερα ο κύριος Κούβελας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, εκεί που μας χρωστούσαν, μας πήραν και το Βόδι. Τώρα μπορείτε να μου πείτε, από εκεί που είχαν μπει τα πράγματα σε μία σειρά. Υποτίθεται ότι ο Έλληνας έσφυγε το ζωνάρι κάθε φορά και περισσότερο. Είχαν δρομολογηθεί κάποια πράγματα, τα μέτρα, ο ΦΠΑ ο παραπάνω, οι μισθοί παρακάτω, οι παγωμένοι μισθοί, η απώλεια των δώρων. Το ένα, το άλλο, το ένα, το άλλο. Ξαφνικά έρχεται η Τρόικα και λέει: θέλουμε και 50 δις ακόμη να εξοικονομήσετε, εκποιώντας ή αξιοποιώντας. Τώρα αυτό δεν έχει αποσαφιστεί, ξέρετε, λίγο μας μπερδέψανε. Τελικά τι ζητήσανε, να τα πουλήσουμε ή να τα αξιοποιήσουμε? Αυτό δεν το κατάλαβα εγώ ακόμα. Πάντως, άλλοι μεταφραστές λένε ότι είπανε να πουλήσουμε, άλλοι είπαν να αξιοποιήσουμε. Τώρα δεν κατάλαβα. Εγώ θα σας ζητήσω να πάρουμε υπόψη και τις δύο παραμέτρους σήμερα, να πούμε το ένα και το άλλο ποιο είναι. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μας λένε ότι όλα αυτά τα οποία κάνετε δεν φτάνουν, πρέπει να εξοικονομήσετε και 50 δις. Δεν μας είπανε βέβαια πού θα πάνε αυτά τα 50 δις. Θα πάνε στο χρέος της χώρας μας, αυτό που έχει σωρευτεί από τα προηγούμενα χρόνια, θα πάνε στην αποπληρωμή του νέου δανείου που πήραμε με βάση το μνημόνιο, θα πάνε να ξεπληρώσουμε τόκους. Πού θα πάνε αυτά τα χρήματα? Λοιπόν, νομίζω ότι έβαλα 1, 2, 3 θέματα. Να σας δώσω το λόγο αμέσως. Παρακαλώ. Κύριε Λαζάρου, είναι το θέμα. Έχουμε φτάσει πια σε μια άκρα Βαβυλωνία. Mm-hmm. Όχι Βαβυλωνία, σούπερ Βαβυλωνία. Αυτό που είπατε είναι πολύ σωστό και πολύ σοφό. Έτσι έγινε. Είπαν, αρχίσανε αυτοί και είπανε να πουλήσετε. Να πουλήσετε. Και είπανε να πουλήσετε. Δεν λέμε βέβαια να πουλήσετε την Ακρόπολη. Άκου να δεις θράσος. Δηλαδή δεν λέμε να σου πάρουμε το κεφάλι, να σου κόψουμε το χέρι, να σου κόψουμε τα δύο χέρια. Δεν λέμε να πουλήσετε την Ακρόπολη. Πουλήσετε κάποια νησιά ή κάποια τέλος πάντων φιλέτα. Γιατί ξέρουν πολύ καλά αυτοί ότι η ελληνική γη και η ελληνική θάλασσα και ο ελληνικός αέρας και ο ελληνικός ήλιος είναι κάτι το ανεκτίμητο στην Ευρώπη και στον κόσμο ολόκληρο. Δηλαδή εμείς αν είχαμε μυαλό σαν Έλληνες, εάν αξιοποιούσαμε μόνο τον ήλιο μας, μόνο το κλίμα μας και μόνο τη θάλασσα, και από τα άλλα τα προϊόντα να είχαμε το λάδι, το βαμβάκι, το ρύζι, φτάνανε και περσέβανε. Αλλά δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Δυστυχώς ούτε αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε. Ήρθε η Ευρώπη, μας είπε: δεν θα κάνετε εκείνη την καλλιέργεια, δεν θα κάνετε εκείνη την καλλιέργεια, δεν θα κάνετε εκείνη την καλλιέργεια. Και τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε ό,τι αρέσει στην Ευρώπη. Και η Ευρώπη δηλαδή τι, για σταμάτα τώρα, τι θα μας πει τώρα? Έρχεται λοιπόν, επανέρχομαι σε αυτό που λέτε, ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει τώρα να πουλήσουμε. Μα πώς θα πουλήσουμε? Ξέρεις πολύ καλά ότι το Σύνταγμα λέει, το ξέρουμε όλοι, απαγορεύεται η πώληση μιας πιθαμής ελληνικής γης. Πώς θα πουλήσουμε? Και αυτά που λέει τώρα η κυβέρνηση, θα κάνει νόμο να απαγορεύεται η πώληση, είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Έχουμε ανάγκη να κάνει νόμο ο Παπανδρέου ή ο Σιμίτης ή ο Καραμαλής ή ο Σαμαράς για να απαγορευτεί η πώληση? Μα η πώληση απαγορεύεται από το Σύνταγμα. Δεν επιτρέπεται καμία πώληση. Ούτε και νόμος να γίνει επιτρέπεται η πώληση. Πώς θα κάνεις πώληση? Μένουμε λοιπόν στην αξιοποίηση. Αξιοποίηση έπρεπε η Ελλάδα, έπρεπε οι αρμόδιοι να κάνουν πριν έρθει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Γιατί έχουμε ανάγκη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να κάνει αξιοποίηση? Να σας πω πώς γίνεται η πώληση. Ακούστε να δείτε. Λοιπόν, ναι. Βρίσκω εγώ ένα φιλέτο στην Ελλάδα που θέλω να το αγοράσω. Ναι. Ανήκει όμως, ναι, στην εκτιματική υπηρεσία του δημοσίου, όπως όλες οι, ναι, δημόσιες εκτάσεις. Ναι. Τι κάνω? Είδες τι έγινε με το βατοπέδι? Πάω λοιπόν στον Εφραίμ και του λέω: με ενδιαφέρει εκείνο το κομμάτι. Είναι της εκτιματικής υπηρεσίας. Λέω: Εφραίμ, εντάξει, άσου σε μένα. Πάει ο Εφραίμ και λέει: έχω εγώ εκείνο το χωράφι που είναι σε εκείνο το νομό, σε εκείνο το βουνό, πίσω από εκείνα τα βράχια. Και θέλω να το ανταλλάξουμε με εκείνο το κομμάτι που ζήτησα εγώ, ο πονηρός που πήγα στον Εφραίμ. Εντάξει, το κανονίζει η εκτιματική υπηρεσία του δημοσίου. Ξέρετε πώς έχουν γίνει αυτά. Ήδη υποτίθεται ότι έχουν πάει οι υπουργοί, όχι στο Σκαμνί, αλλά ένα βήμα πριν το Σκαμνί γι' αυτό. Τελικά δεν πήγανε στο Σκαμνί. Λοιπόν, ανταλλάσσετε η έκταση που είχε σε εκείνο το βουνό πίσω από εκείνα τα βράχια η μονίβα του πεδίου, η κάθε μονίβα του πεδίου, με τη συγκεκριμένη έκταση που ήθελα εγώ να πάρω. Οπότε λοιπόν, αφού γίνεται η ανταλλαγή, πάω κι εγώ. Πόσο θέλεις μονίβα το πεδίο για το φιλέτο αυτό? Πόσα? Θέλεις 300 χιλιάρικα, 300 εκατομμύρια, 3 δις, πάρ' τα.
Και κάνουμε την αντάκτηση, γίνουμε την αντάκτηση και εγώ πουλάω το άλλο, το φιλέτο. Και πήρα το φιλέτο εγώ και δεν έχασε σε έκταση συνολικά το δημόσιο. Ναι. Και πλούτησε και ο Εφραίμ, να το πω έτσι. Ναι. Και πήρα και εγώ το φιλέτο που ήθελα. Κύριε, είδατε λοιπόν, αγαπητέ, είδατε πόσο ωραία, ακριβώς, ακριβώς με τον τρόπο αυτό, κύριε Κούβελα, περιέγραψα και σε εσάς και στον κόσμο που ενδεχομένως να μην είχε καταλάβει και το πώς. Ναι, ωραία το περιέγραψα. Το πώς ακριβώς λειτουργούσε η μονίβα του πεδίου. Ναι. Λειτουργούσε ως μεσάζον σε γη, την η οποία περιέρχονταν στην κυριαρχία της με ανταλλαγή ουσιαστικά γης που έκανε. Ναι. Κομμάτια τα οποία τα είχε ούτε εγώ ξέρω πού, τα αντίλασε. Ναι. Εν μία νυχτή γινότανε αυτό. Με άλλα κομμάτια που την ενδιέφεραν, τα οποία τα μοσχοπουλούσε σε άλλους. Να συνδέσουμε λίγο αυτό που λέμε τώρα με όλη την ιστορία του πρώτου πεδίου. Και αν θέλετε, το ίδιο ακριβώς, για να κλείσω, έγινε με τις εκτάσεις που είχε τάξει, να το πω έτσι, το Υπουργείο Υγείας στο Δήμο Μίκρας για την ανταλλαγή, διότι είπε ο Δήμος Μίκρας, εγώ έχω αυτή τη δημοτική έκταση, πάρτε την και κάντε τα νοσοκομεία. Σε αντάλλαγμα θέλω αυτές τις εκτάσεις που υποτίθεται ότι άνοιγαν στην κτηματική υπηρεσία όμως. Ναι. Λοιπόν, ναι. Κάποια στιγμή και εν μία νυχτή, επειδή η Μονίβα το πεδίο φυσικά δεν είχε ιδέα γι' αυτό, με κάποιον τρόπο πήρε τις συγκεκριμένες εκτάσεις στην δική της κυριότητα και τις πούλησε. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν στη Μίκρα και οικοδομές οι οποίες έχουν ήδη αρχίσει να ανεγείρονται εκεί, αλλά έχουν παγώσει τώρα λόγω αυτής της καταστάσεως. Γιατί πάλι η Μονίβα το πεδίο λειτουργήσε ως μεσάζον. Λοιπόν, καταλάβατε τώρα τι σας λέω. Ας συνθέσουμε λίγο αυτό που λέτε, καταρχήν με την ιστορία του βατοπεδίου. Στην ιστορία του βατοπεδίου, ειλικρινά σας λέω, δεν θέλω να μπω στην ουσία αυτού του θέματος, γιατί δεν το ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι σε όλη αυτή την ιστορία του βατοπεδίου φταίει βέβαια ο Εφραίμ που μπερδεύτηκε με αυτά τα πράγματα, αλλά δεν φταίει ο Εφραίμ τόσο όσο φταίνε οι άλλοι που του τα δώσανε και του είπανε, οι πολιτικοί. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί οι πολιτικοί, ούτε με ενδιαφέρει. Θα τους βρει η δικαιοσύνη, πιστεύω. Αλλά όταν ο Εφραίμ όμως έχει ένα κομμάτι γης που νομίζει ότι αυτό είναι θησαυρός. Όταν εσύ έχεις ένα διαμέρισμα ή εγώ έχω ένα διαμέρισμα και θέλω να το πουλήσω, για μένα είναι θησαυρός. Αυτό είναι. Mm-hmm. Αν θέλω λοιπόν, αν εσείς θέλετε να το ανταλλάξετε το δικό μου το σπίτι που είναι 40 εκκλησιές με το δικό σας το άλλο που είναι στην Εκάλη, στην Αθήνα, στα βόρεια προάστια και το θεωρείτε εσείς καλό και εγώ το θεωρώ καλό, το κάνουμε ανταλλαγή. Mm-hmm. Αν λοιπόν θέλουν και οι δύο, γίνεται η ανταλλαγή. Καταρχήν αυτά που είχε το μοναστήρι τα είχε νόμιμα. Όταν λέμε Χρυσόβουλο, εννοούμε τίτλο κυριότητος. Δεν είναι αλήθεια αυτά που λένε οι διάφορες εφημερίδες και διάφοροι δημοσιογράφοι της πλάκας, ότι αυτά ήταν, λέει, τα είχε δώσει ο Σουλτάνος. Τα Χρυσόβουλα δεν τα είχε δώσει ο Σουλτάνος. Τα Χρυσόβουλα τα έδωσαν στο μοναστήρι, στην εκκλησία, οι νόμοι των αημνείς των ημών αυτοκρατόρων. Τα έδωσαν οι αυτοκράτορες. Ο αυτοκράτορας, ο Έλληνας τα έδωσε. Τα έδωσε με συμβόλαιο. Και το συμβόλαιο είναι το Χρυσόβουλο. Και όσο περνάνε τα χρόνια, το Χρυσόβουλο δεν χάνει την αξία του. Όχι, το συμβόλαιο δεν χάνει την αξία του. Mm-hmm. Ούτε έχει ανάγκη το μοναστήρι από χρυσή εκκλησία, γιατί το μοναστήρι είναι πάντα εκεί. Και το κατέχει τόσα χρόνια. Και άκυρο να ήταν εκείνο εκεί το Χρυσόβουλο, που δεν ήταν άκυρο, ήταν νόμιμο, mm-hmm. το απέκτησε με χρυσή εκκλησία. Που δεν την έκανε άκυρο χρυσή εκκλησία, για το Χρυσόβουλο είναι σαν χίλια συμβόλαια. Ούτε χρειάζεται να πληρώσεις φόρο, ούτε χρειάζεται να πληρώσεις αποδοχή κληρονομιάς για να το κάνεις. Ούτε χρειάζεται να κάνεις τέτοια έξοδα. Είναι δικό σου, τελείωσε αυτό. Γιατί είναι δικό σου, γιατί το έδωσε για το μοναστήρι. Και το μοναστήρι είναι όπως είναι το ελληνικό κράτος, όπως είναι η εκκλησία, ο ιερός ναός. Έμεινε εκεί. Δεν πεθαίνει για να το πάρουν τα παιδιά του και να πληρώσει φόρους. Mm-hmm. Συνεπώς, όποιος είχε νόμιμη κτήση οικοπαίδου, θάλασσας ή οτιδήποτε με Χρυσόβουλο, είναι δικό του. Καλώς λοιπόν το αντίλαξε. Φταίει λοιπόν αυτός που του το έδωσε και το αντίλαξε. Και γιατί του το έδωσε και το αντίλαξε, διότι είχε εκείνο συμφέρον να το κάνει, και όχι μόνο το μοναστήρι. Το μοναστήρι το έκανε, νόμιμα. Συνεπώς, μην λέμε φταίει ο Εφραίμ. Φταίνε όλοι εκείνοι οι πολιτικοί που τα ονόματα τα ξέρουμε, αλλά δεν είναι του παρόντος. Και κάποτε θα τα βρει η πολιτεία, θα τα βρει η δικαιοσύνη. Και αν αυτές οι ανταλλαγές είναι άκυρες, θα γυρίσουν πίσω. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο. Πώς θα γίνει αυτό, αφού έχουν γίνει πωλήσεις, αφού το οικόπεδο έγινε πολυκατοικία και η πολυκατοικία έγινε διαμερίσματα και τα διαμερίσματα τα απέκτησε ο Α, ο Β, ο Γ. Πώς όλα αυτά θα γίνουν τράμπες και ανταλλαγές τώρα.
Θα το δούμε. Τώρα δεν γίνεται. Όσον αφορά τώρα, να έρθουμε σε αυτό που ρωτήσατε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν καταλαβαίνω. Με αυτόν τον τρόπο. Δεν καταλαβαίνω γιατί οι Ευρωπαίοι κόπτονται τώρα για ελληνική. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν που έγινε. Ας πάνε να ψωνίσουν από τη μονίμα των πεδίων. Με αυτόν τον τρόπο που έγινε λοιπόν αυτή η ιστορία στο Βατοπέδι, θέλουν να γίνει και εδώ πέρα. Τέτοιο πράγμα υποκρύπτεται πίσω από αυτή την ιστορία. Σαφέστατα. Δεν θα του περάσει όμω. Δεν θα του περάσει διότι ο κόσμο πια ξύπνησε. Δεν γίνεται. Δεν περνάει δηλαδή. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Εγώ σας λέω και κάτι άλλο. Αν υπογράψουμε εμείς οι δύο τώρα. Να σας δώσω εγώ κύριε Λαζάρου που έχω ένα καλό χτήμα. Να σας το δώσω. Κάνει 100 εκατομμύρια. Θα το κάνουμε και υποθήκη. Θα το κάνουμε και εκείνο. Θα το κάνουμε και εκείνο. Και αντί για 100 εκατομμύρια μου υπογράφετε εσείς γραμμάτια για 100 δισεκατομμύρια. Και εγώ κάθομαι και υπογράφω. Εγώ ο χαζός είναι σε αυτή την περίπτωση η ελληνική κυβέρνηση. Και υπέγραψε και εκεί και εκεί και εκεί και εκεί. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Κάποτε θα έρθει κάποιος νόμος, κάποια Ευρώπη, κάποιο κράτος, κάποιο έθνος, κάποιο διεθνές δικαστήριο και θα πει αυτά τα πράγματα είναι όλα άκυρα. Δεν είναι τόσο εύκολο να υποθηκεύσεις ένα λαό ολόκληρο, μια ολόκληρη γη. Είτε είναι της Ελλάδας, είτε της Βουλγαρίας, είτε είναι της Αλβανίας, είτε είναι της Τουρκίας. Δεν μπορεί να το κάνεις αυτό για να πάρεις ένα δάνειο. Κάποτε έχουν και τα όρια τους όλα αυτά. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι θα αναγκαστεί κάποτε η Ευρώπη, η οποία όταν λέμε Ευρώπη σήμερα, ας μην ξεγελιόμαστε, είναι η Γερμανία. Η Γερμανία είναι εκείνη η οποία κόβει και ράβει. Είδες, η Μέρκελ δέχεται αυτή την ώρα που μιλάμε τον Παπανδρέου και η Μέρκελ δεν είναι και στα καλά της, έχασε και τις εκλογές τώρα. Έτσι, σε κάτι αυτά, δεν είναι και στα καλά της. Εγώ πιστεύω ο Παπανδρέου θα γυρίσει με άδεια τα χέρια. Και τι θα γίνει, θα αναγκαστεί να κάνει μια επαναδιαπραγμάτευση ή εν πάση περιπτώσει μια επιμήκυση, ξέρω πώς τα λένε, ούτε και αυτοί που τα λένε ξέρουν τι εννοούν και τι λένε. Δυστυχώς καμιά φορά πραγματικά δίνουν αυτή την εντύπωση και έχετε δίκιο κύριε Κούβαλα. Δεν ξέρουν τι λένε. Μα δεν βλέπεις τον Πάγκαλο που λέει πότε το ένα, πότε το άλλο, πότε το άλλο. Δηλαδή ο Πάγκαλος μοιάζει σαν κάτι δικηγόρους αγράμματος που μιλάνε στο δικαστήριο σε κάτι δικαστές αγράμματος με κάτι μάρτυρες ανόητους και λένε πλά, 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 πλά και στο τέλος βγαίνει μια απόφαση πλά, πλά, πλά η οποία στο εφετείο θα πέσει, δεν θα σταθεί. Έτσι το βλέπω. Και βλέπεις τώρα πάνε και λένε και λένε και λένε θα κάνουμε, θα φτιάξουμε, θα κάνουμε και πότε τον βαφτίζουν πώληση, πότε τον βαφτίζουν ανταλλαγή όπως είπατε, πότε τον βαφτίζουν αξιοποίηση. Τι αξιοποίηση να κάνει σήμερα. Εγώ σας λέω έχουμε ένα φιλέτο σήμερα που είναι το καλύτερο. Με αυτή την κρίση μπορεί να αξιοποιηθεί ή να πουληθεί. Τόσα χρόνια το ελληνικό κράτος δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει τα ελληνικά, τα ολυμπιακά κίνητα. Τίποτα δεν έκανε. Τίποτα δεν έκανε. Ξέρετε ότι τα Υπουργεία, κύριε Λαζάρου, πληρώνουν τεράστιους φόρους, τεράστια ενίκεια για τα οικήματα που είναι εγκατεστημένα. Και υπάρχουν δίπλα του δημοσίου ακίνητα τα οποία σαπίζουν και πέφτουν. Γιατί δεν πάτε εκεί πέρα να εγκατασταθείτε. Γιατί είστε σε ενίκεια που τα πληρώνετε στους πολίτες και δεν πάτε σε δικά σας. Δεν κάνετε μια αξιοποίηση της κρατικής περιουσίας. Η περιουσία του κράτους σήμερα δεν ξέρει κανείς πόσα είναι. Δεν ξέρει κανείς ποια είναι η περιουσία του κράτους. Το ένα είναι εκεί, το άλλο είναι εκεί, το άλλο είναι εκεί και είναι και πολλά καταπατημένα από διάφορους μπάγκες οι οποίοι είναι διάφοροι και αμφιβόλου προελεύσεως οι οποίοι τα έχουν καταπατήσει. Κάντε να τους βγάλεις, κάντε να το αξιοποιήσεις. Πώς θα το αξιοποιήσεις. Το ελληνικό, ας πούμε. Τόσα χρόνια γιατί δεν το αξιοποιούν. Έπρεπε να έρθει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να μας πει να το αξιοποιήσει. Το ελληνικό δεν το αξιοποιούν. Συνεπώς, ούτε για αξιοποίηση μιλάμε, ούτε για απόλυση. Ούτε το ένα μπορεί να γίνει, ούτε το άλλο του την ώρα. Άλλο πρέπει να γίνει. Συγγνώμη, και δεν ξέρω τι μπορεί. Γιατί είδους αξιοποίηση μιλάμε. Εδώ πέρα δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε τους μισθούς των υπαλλήλων μας. Ναι, ακριβώς. Δεν έχουμε.